Δρακόντια μέτρα ασφαλείας στην πρωτεύουσα Ουρούμκι της επαρχίας Σινγκιάνγκ στην Κίνα μία ημέρα μετά τη βομβιστική επίθεση που σκότωσε 31 άτομα. Η έκρηξη συνέβη σε υπαίθρια αγορά λίγο πριν τις 8 τοπική ώρα. Δύο παγιδευμένα αυτοκίνητα έπεσαν πάνω στο πλήθος και ενεργοποίησαν τα εκρηκτικά που έφεραν. Αυτό από τις μάρτυρες έκανε λόγο για περίπου 12 εκρήξεις. Οι αρχές αναφέρουν πως οι 5 δράστες είχαν επηρεαστεί από οργανώσεις που δρούν εκτός Κίνας, με τις οποίες ήρθαν σε επαφή μέσω Ισλαμικών ιστοσελίδων. Το σημείο της έκρηξης και τους τραυματίες επισκέφθηκε την Παρασκευή ο Κινέζος Υπουργός Δημόσιας Ασφάλειας Γκουο Σενγκούν. Ο Υπουργός μίλησε για σοβαρό βίαιο περιστατικό τρομοκρατίας. Η περιοχή κατοικείται κυρίως από μουσουλμάνους Ουιγούρους, οι οποίοι συχνά διαμαρτύρονται για πολιτική διακρίσεων εις βάρος τους εκ μέρους του Πεκίνου προς όφελος της μεγαλύτερης εθνωτικής ομάδας των Χαν. Τον Απρίλιο, ένας άνδρας έπεσε νεκρός και 79 τραυματίστηκαν από επίθεση που σημειώθηκε σε ένα σταθμό του τρένου πάλι στην πόλη Ουρούμκι.